ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλέσετε στα 210-4118-602 και 640 και να καταθέσετε τη γνώμη σας, τα ερωτήματά σας που μας είναι πολύτιμα και σε αυτή την εκπομπή. Σε λίγο, φίλοι μας, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον διδάκτορα φυσικό κύριο Βασίλη Πετρουλέα, τέος διευθυντή στο Κέντρο Ερευνών Δημόκριτος. Έχει να μας πει ιδιαίτερα πράγματα. Χαιρόμαστε που θα έχουμε έναν τέτοιο επιστήμονα στην εκπομπή μας. Θα μας περιγράψει σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργίας. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή πιστεύω ότι θα είναι αυτή. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Σε κόσμο θεϊκού μεγαλείου, αλλά κανείς δεν μας μιλάει γι' αυτό. Μας μιλούν μόνο για την οικονομική κρίση, την κακία, την διαφθορά, τους πολέμους, την καταστροφή. Μας παραπλανούν στους αδιέξοδους κόσμους του θεάματος και της εικονικής πραγματικότητας, ενώ πλάι μας στέκει το μεγαλείο της απτής πραγματικότητας, η δημιουργία. Αλλά και όταν μας μιλούν για αυτή, δεν είναι συνήθως για να δοξαστεί ο δημιουργός, αλλά οι επιστήμονες που ανακαλύπτουν τα μυστικά της δημιουργίας ή έστω η μητέρα φύση ή ακόμη και η τύχη που κατόρθωσε να δημιουργήσει τέτοιο μεγαλείο από το τίποτα. Το λησμονημένο μεγαλείο της δημιουργίας προσπαθεί να μας θυμίσει. Ένα βιβλίο που έφτασε στα χέρια μας, φίλοι μας, με τίτλο «Σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργίας» του Βασίλη Πετρουλέα. Όπως είπαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Πετρουλέας είναι διδάκτορ φυσικός, τέος διευθυντής ερευνών στο Δημόκρητο. Λίγα λόγια για αυτόν. Έχει ασχοληθεί με θέματα φυσικής, στερεού και χαμηλών θερμοκρασιών, βιοανόργανης χημίας και βιοφυσικής. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τη μελέτη της δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας και της διάσπασης του νερού κατά τη φωτοσύνθεση. Συμμετέσχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε τακτικός κριτής αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Έχει αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Θα μπορούσαμε να περάσουμε, φαντάζομαι, την υπόλοιπη εκπομπή μας μιλώντας για το τι έχει κάνει ο κύριος Πετρουλέας. Όμως, καλύτερα να αφήσουμε να μας μιλήσει εκείνος για άλλα πράγματα που θεωρεί πολύ σημαντικά. Τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρουλέα. Καλώς σας βρήκα. Παρακολουθώ χρόνια την Πειραϊκή Εκκλησία και νομίζω ότι η προσφορά της Πειραϊκής Εκκλησίας στο ραδιοφόνο,
στα ελληνικά πράγματα και στην Εκκλησία μας είναι τεράστια και ανυπολόγιστη. Γι' αυτό ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά για τις πολύ ωραίες εκπομπές σας. Ευχαριστούμε. Και θεωρώ τιμή που με καλέσατε σήμερα να συζητήσουμε, αλλά να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Έχετε καμία ιδέα? Από πού να ξεκινήσει κανείς? Καταρχάς, θα πάμε σε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε και εγώ και οι ακροατές μας σήμερα. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε πώς φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο, δηλαδή από πού ήρθε η έμπνευση να καθίσετε, εσείς ένας επιστήμονα, θα λέγαμε των θετικών επιστημών, έτσι. Έχετε κάνει τόσα πράγματα και θελήσατε να ασχοληθείτε με το μεγαλείο της δημιουργίας, δηλαδή να το μεταφράσετε αυτό που γνωρίζετε, την επιστήμη σας, σε ένα είδος, τι να πω, ερμηνείας μέσα από τη δημιουργία. Για πείτε μας πώς έγινε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ το είδα σαν χρέος. Διότι με την επιστήμη και με την έρευνα ασχολούνται παντός είδους άνθρωποι. Ευφύης άνθρωποι οπωσδήποτε, οι οποίοι όμως έχουν διάφορες κοσμοθεωρίες και πεποιθήσεις, ασχολούνται και άθεοι και πιστοί. Οι άθεοι έχουν πιο φωνή που ακούγεται περισσότερο και τα σύγχρονα μέσα τους προβάλλουν πολύ, όχι πάντα ανάλογα με την αξία τους, αλλά λόγω της αθείας τους. Αλλά είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, καταλήγουν σε πολύ μεγάλες αλήθειες, μελετώντας τη δημιουργία, μερικές φορές με αυθάδια και με αλαζονία, ανακαλύπτουν πράγματα που μερικές φορές ένας πιστός δεν θα τολμούσε να τα προσεγγίσει. Παλιά στην αρχαιότητα, ξεκινώ τώρα από τη μέση, αλλά δεν έχει σημασία. Στην αρχαιότητα, ορισμένα πράγματα θεωρούνται ιερά. Η κεραυνή ήταν θεϊκή ενέργεια, άλλα φαινόμενα θεωρούνται θεϊκά. Υπήρξαν επιστήμονες οι οποίοι δεν συμβιβάστηκαν με αυτή την πίστη και όχι, λέει, θα το διερευνήσουν. Και βρήκαν ότι η κεραυνή ήταν εκδήλωση μιας φυσικής ιδιότητας που λέγεται ηλεκτρισμός. Και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο. Αυτό μείωσε την αξία του θείου. Δεν τη μείωσε καθόλου. Απλώς ανέβασε το Θεό πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερα. Οπότε σε όλους αυτούς, είτε ήταν άθιοι είτε όχι, χρωστούμε μια ευγνωμοσύνη. Αυτό που λείπει όμως είναι η αναγνώριση της σοφίας ότι προέρχεται από ένα δημιουργό. Ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό ξεκινάω το βιβλίο στην εισαγωγή, λέει κάτι πολύ ωραίο. Το διαβάζω στο πρωτότυπο λίγο και μετά θα το αναλύσω για όσο δεν το καταλάβουν. Ουκ έστιν οικοδόμος και πώς η οικία γέγονε. Δηλαδή δεν υπάρχει οικοδόμος και πώς κατεβάστηκε η οικία. Και συνεχίζω με τη μετάφραση. Δεν υπάρχει μουσικός και πώς μέσω της λύρας του κόσμου είχε μελωδία. Δεν υπάρχει δημιουργός και πώς το κάλος των κτισμάτων μαρτυρεί την ύπαρξη κτίστη. Όλα όσα γίνονται και πράττονται και ενεργούνται στον κόσμο έχουν αυτόν που τα ορίζει και τα επιτηλεί και μόνο η δημιουργία δεν έχει αυτόν που τη στόλισε. Στην κατοικία του Θεού μένεις και αρνείσαι τον οικοδεσπότη ή κατάβαλε το ενίκιο την ευχαριστία σου ή φύγε από την κατοικία. Είναι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό και δίνει πολλά μηνύματα. Ένα μήνυμα είναι ότι η αθεία δεν είναι πόρισμα της σύγχρονης επιστήμης. Η αθεία υπήρχε και στην εποχή του Αγίων του Χρυσοστόμου, που η επιστήμη ήταν σε νηπιακή ηλικία. Ελάχιστα πράγματα. Ήξεραν και πολλοί γενικά, δεν ήξεραν ότι υπάρχουν φυσικοί νόμοι και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν άθεοι που αμφισβητούσαν τον Θεό. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πλήρωσε το ενίκιο βίας από το σπίτι. Αλλά πώς να βγει κανείς από το σπίτι? Η δημιουργία είναι όλο το σύμπαν. Μπορεί να βγει κανείς από τη δημιουργία, δεν μπορεί να βγει. Όποια να πάω, το λέει και ο Ψαλμωδός, παντού είναι ο Θεός. Επομένως και εγώ έτσι θεώρησα σαν χρέος να αποδώσω το ενίκιο στο βαθμό που με αναλογεί και πάλι με την ανθρώπινη αδυναμία και τις περιορισμένες δυνάμεις μου. Έτσι, με αυτές τις σκέψεις γράφει και το βιβλίο. Ακριβώς. Δεν σας πέρασε από το μυαλό, έτσι, όσο περνούσε ο καιρός και μελετούσατε και ανακαλύπτατε όλα αυτά και βέβαια στη συνέχεια τα εμπεδώσατε ως γνώση και τα είχατε, ότι αυτά μπορεί έστω και για μια στιγμή να μην είναι του Θεού πράγματα, να είναι έτσι ατάκτο σειρημένα, όπως βαλμένα στη, όπως μας λένε, ας πούμε, το Big Bang. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε? Συγγνώμη, μπορεί να πάω σε κάτι άλλο τώρα, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτά. Να πούμε πρώτα για την τάξη που υπάρχει στη δημιουργία, μια και το θέσατε. Η δημιουργία είναι πανέμορφη
και κάθε τι είναι αρμονικά συνδυασμένο με το άλλο. Δεν υπάρχουν ατάκτως ερημένα πράγματα στη δημιουργία. Δηλαδή, όπου βλέπουμε αταξία είναι από ανθρώπινη παρέμβαση. Ανθρώπινη, όχι ζωική, διότι τα ζώα συμμετέχουν στον κύκλο της δημιουργίας, στην ανακύκλωση των υλικών της δημιουργίας. Μόνο ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα από το Θεό να επεμβαίνει στη δημιουργία και να την αλλοιώνει. Λοιπόν, όπου υπάρχει αταξία, υπάρχει από παρέμβαση του ανθρώπου. Αλλά και εκεί η δημιουργία αποκαθιστά την ομορφιά. Πρόσφατα ήμουνα πάνω στην Ορεινή Άρτα και περπατήσαμε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι και ήταν εκεί πεσμένοι κορμοί δέντρων και είχαν σαπίσει. Και είδα πάνω στους σαπισμένους κορμούς δέντρων είχα φυτρώσει βρία. Δηλαδή η φύση προσπαθεί να καλύψει το άσχημο, προσπαθεί να βάλει ομορφιά. Βλέπετε πολλές φορές ναυάγια τα οποία με τα χρόνια σιγά σιγά μπορούν να αναπτυχθούν και κοράλια και γίνονται αξιοθέατα, όχι επειδή είναι το ναυάγιο, αλλά λόγω της ζωής που αναπτύχθηκε. Η φύση προσπαθεί να καλύψει τις ατέλειές μας σε ένα βαθμό, γιατί αντιμετωπίζουμε δυσκολίες τώρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, αν θέλετε, μπορώ αργότερα να πούμε μερικά πράγματα για πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Η ατμόσφαιρα, το φως, το νερό. Βλέπετε το φως του ήλιου εξατμίζει το νερό. Είναι, μου είπατε για τον Big Bang, αλλά αφήστε με να πω δύο πράγματα πριν, έτσι, επειδή το θέσατε και αυτό για την αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία. Το νερό είναι ο καλύτερος διαλύτης. Έχουμε δώσει και οργανικούς διαλύτες, είναι όπνευμα, βενζίνη και αυτά, αλλά δεν είναι τόσο καλή διαλύτης όσο το νερό. Το νερό διαλύει σχεδόν τα πάντα, σε μικρή ποσότητα. Και αυτό έχει το λόγο του, διότι το νερό είναι ο τροφοδότης της ζωής. Και κοιτάξτε τώρα. Ξεκινάει από τα βουνά σαν βροχή καθαρό νερό. Πάει στα βουνά, γίνεται χιόνι, λιώνει το χιόνι, περιμένει την άνοιξη να ποτίσει, η γη που αρχίζει να ξεραίνεται, κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να διαλύει ουσίες και τις μεταφέρει στους οργανισμούς. Εδώ μεταξύ μολύνεται το νερό, γίνεται ακάθαρτο. Και τότε έρχεται ο ήλιος στο φως του ήλιου, εξατμίζει το νερό, το κάνει σύννεφα. Τα σύννεφα ανεβαίνουν πιο ψηλά και από τα ψηλά βουνά. Και μάλιστα έχουν περισσότερα σύννεφα στα βουνά και ξαναποτίζεται όλη η γη με καθαρό νερό. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ο ήλιος και το νερό συνεργάζονται για να κάνουν μία ανακύκλωση θαυμαστή από η πιο μολυσμένη ουσία. Το νερό όταν καταδύσει στα κατώτερα σημεία είναι πάρα πολύ μολυσμένο, γιατί είναι εξαιρετικός διαλύτης. Και βλέπουμε ένας μηχανισμός θαυμάσιος, ο οποίος λειτουργεί χωρίς αντλία. Απλώς με το φως του ήλιου ανεβάζει το νερό ψηλά, το καθαρίζει και το ξαναγυρίζει στη γη. Και αν δούμε και την ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα έχει του κόσμου τις ιδιότητες. Μας δίνει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Έχει το διοξείδιο του άνθρακα που προστατεύει από το να ψυχθεί η γη. Έχει την πίεση που συγκρατεί το νερό στις ωκεανούς και το αίμα μας να εξατμίζεται. Μια φορά μάλιστα έγινε ένα ατύχημα από τα πρώτα όταν πετούσαν στο διάστημα οι πρώτοι αστροναύτες, ένα ρωσικό διαστημόπλιο, ενώ ήταν πάνω από την ατμόσφαιρα, στο κενό του διαστήματος, άνοιξε η πόρτα κατά λάθος. Σε ένα χειρισμό που έκανε στον άνθρωπο, άνοιξε η πόρτα. Επειδή εκεί δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει και πίεση να συγκρατεί το αίμα να μην βράζει. Και οι αστροναύτες, πριν καν καταλάβουν ότι σώθηκε το οξυγόνο, πέθαναν διότι έσπασαν τα αιμοφοράγγια στον οργανισμό τους. Δηλαδή, όταν βρεθεί κανείς στο κενό του αέρα, το πρώτο είναι η έλλειψη πιέσεως που θα καταστρέψει τα υγεία και θα πεθάνει ο άνθρωπος. Και επέστρεψαν στη γη νεκροί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν στην αρχή οι επιστήμονες τι είχε συμβεί. Και μετά κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Δηλαδή, αυτά τα κάνει η ατμόσφαιρα. Και συγχρόνως βλέπετε τι όμορφος που είναι ο ουρανός ο γαλάζιος, τι όμορφες που είναι οι ανατολές, τι όμορφες που είναι οι δύσεις. Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα παιχνίδισμα του φωτός, του ηλίου με τα μόρια της ατμόσφαιρας. Όλα αυτά συνδέονται τόσο αρμονικά, τόσο όμορφα και τόσο εντυπωσιακά που νομίζω είναι αμαρτία αν ένας επιστήμον δεν τα ομολογεί. Και αν έχει και μια θρησκευτική προπαίδεια που εγώ την είχα, έτσι, από νέος, από την οικογένειά μου, νομίζω είναι ένοχος αν δεν τα ομολογεί. Στο βαθμό που μπορεί κανείς. Αυτό λίγο. Θέλετε να πούμε ίσως για το Big Bang ή κάτι άλλο? Όχι, καταρχάς θα ήθελα να σας βομβαρδίσω με ερωτήσεις. Να συνεχίσουμε μάλλον. Λέτε ότι η οικογένειά σας ήταν θρησκευόμενη οικογένεια και σας έδειξαν κάποια πράγματα της διδασκαλίας του Θεού. Αυτό βοήθησε σε αυτό που σπουδάσατε, δηλαδή
τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε εγώ θέλω να γίνω φυσικός και να ασχοληθώ τόσο βαθιά με την φύση? Κοιτάξτε, μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά, η θετική σκέψη. Είχα ένα άλλο φίλο που έγινε φιλόλογος, έλεγε η κυρία, ο ένας γράφει ωραίες εκθέσεις λογικές, ο άλλος γράφει ένα και ένα δύο, δηλαδή πολύ θετικές. Οι δικές μου εκθέσεις ήταν, ας πούμε, κάπως πεζές, τέλος που λέγαν τα νοήματα, αλλά μια φορά δεν είχαν αυτή τη φαντασία που είχε ο φίλος μου. Μου άρεσαν τα μαθηματικά. Και ένας λόγος που σπούδασα φυσική ήταν αυτό. Τώρα, γιατί επέλεξα να μελετήσω τη φωτοσύνθεση. Πολλές φορές είναι συγκυρίες και οι συγκυρίες. Ξεκίνησα από άλλα θέματα, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα στο Berkeley, στο εργαστήριο του Melvin Calvin. Αυτός είχε πάρει βραβείο Νόμπελ μελετώντας το μηχανισμό της φωτοσύνθεσης. Και γνώρισα πολύ αξιόλογους επιστήμονες και συνειδητοποίησα, σαν φυσικός δεν το είχα συνειδητοποίησει, ότι η φωτοσύνθεση είναι η πηγή ενέργειας για όλο το βιολογικό κόσμο. Αυτά που σας λέω τα λέω στο βιβλίο, οπότε δεν έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας, καθώς τα λέω αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν μακρηγορώ να με διακόπτετε. Κάθε άλλο. Η πρώιμη γη, πρωτού καν ξεκινήσει η ζωή, όπως λένε οι αστρονόμοι, ήταν μια κόλαση. Ήταν η φέστια, τα οποία εκτεθνίδα, ακόμη δεν είχαν δημιουργηθεί οι ωκεανοί, υπήρχε πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Στον πλανήτη μας, έτσι. Στον πλανήτη. Μάλιστα. Μάλιστα, η πρώιμη γη. Διότι σύμφωνα με τις θεωρίες των επιστημών, η πρώιμη γη ήταν αθράβημα του ηλιακού νεφελώματος. Από τον ήλιο προήλθε η γη, σύμφωνα με τις θεωρίες. Και ήταν μια φλεγόμενη σφαίρα η οποία σιγά σιγά άρχισε να ψύχεται, αλλά η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχιζόταν. Τώρα το νερό προήλθε είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή άρχισε να ψύχεται η επιφάνεια της γης και να δημιουργούνται οι πρώτοι ωκεανοί, άρχισαν να δημιουργούνται οι ήπειροι και όλα αυτά. Έπρεπε να σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, έπρεπε να δημιουργηθεί η πρώτη ζωή. Όμως υπήρχε η εξής δυσκολία. Ο ήλιος μας στέλνει η περιόδια ακτινοβολία. Τώρα ξέρουμε ότι το όζον, γι' αυτό λέμε η τρύπα του όζοντος, το όζον προστατεύει τη ζωή από την περιόδια ακτινοβολία του ηλίου, η οποία, εάν δεν υπήρχε το στρώμα του όζοντος, θα είχε καταστρέψει όλη τη ζωή. Λοιπόν, χωρίς όζον δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή πάνω στην επιφάνεια της γης. Ίσως στα βάθη των ωκεανών κάποια υποτυπώδη ζωή. Και τότε ξαφνικά, σύμφωνα με τις θεωρίες, με το βαθμό που μπορούν οι επιστήμονες να το προσεγγίσουν, εμφανίστηκε ένας πρωτόγονος οργανισμός που λέγεται κυανοβακτήρια. Υπάρχουν και σήμερα, είναι αυτό το πράσινο χνούδι που βλέπουμε σε επιφάνειες των λιμνών, τα οποία άρχισαν να φωτοσυνθέτουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήραν την ενέργεια του ήλιου και την έκαναν τροφές για τη ζωή που πρόκειται να ακολουθήσει. Όχι μόνο αυτό. Άρχισαν να διασπούν, το φως του ήλιου διασπούσε μέσω της φωτοσύνθεσης το νερό και κυλιόταν οξυγόνο. Και από το οξυγόνο δημιουργήθηκε το όζον της ατμόσφαιρας. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το προστατευτικό στρώμα που προστάτευσε τη ζωή η οποία πρόκειται να δημιουργηθεί από τις περιόδια ακτινοβολία του ήλιου. Και συγχρόνως η μορφή της ζωής βασίστηκε στο οξυγόνο. Εμείς, αν είμαστε οργανισμοί οι οποίοι εισπνέουμε οξυγόνο και καίμε τους ουσίες με το οξυγόνο, είναι επειδή προηγήθηκε αυτή η φωτοσύνθεση. Γι' αυτό και στη γέννηση βλέπετε ο Μωυσής βάζει πρώτα τα φυτά και μετά βάζει τα ζώα. Η επιστήμη άρχισε πάρα πολύ να το καταλάβει. Έφτασε στο 19ο αιώνα, 18ο με 19ο αιώνα, για να ανακαλύψει για πρώτη φορά το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Και η φωτοσύνθεση των δύο τελευταίων αιώνων είναι η συνειδητοποίηση της φωτοσύνθεσης και η κατανόηση της σε ένα βαθμό είναι αποτέλεσμα ερευνών των δύο τελευταίων αιώνων. Εκεί όμως εσείς τα λέει πολύ όμορφα, βεβαίως δεν είναι επιστημονικό βιβλίο η γέννηση, ούτε ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει τα μυστικά της δημιουργίας. Μας έδωσε μυαλό να τα αποκαλύπτουμε μόνοι μας. Ήθελε όμως να μας πει αυτά που δεν θα μπορούσαμε να τα ανακαλύψουμε με το μυαλό μας. Τώρα λίγο μακρηγόρησα πάλι. Εγώ στέκομαι με θαυμασμό απέναντι σε όλο αυτό που μας λέτε. Και πόσα χρόνια όμως, έτσι, κύριε Πετρουλέ, πόσα εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτός ο φιλόξενος τόπος και όμορφος που είναι η γη? Ναι, είναι αυτό το ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμύρου της Πλή, «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Ο Θεός δεν περιορίζεται από χρόνο, εμείς ήμασταν υπόμονοι. Βεβαίως υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι, το σέβομαι την απόψη τους, είναι ευσεβείς άνθρωποι οι οποίοι ερμηνεύουν την γέννηση σαν να είναι 24 ώρες, ημέρες, 6 ημέρες. Αυτό δεν συμφωνεί με τα επιστημονικά δεδομένα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επιβάλλουμε. Κανένας απόλυτος λόγος. Έπειτα την πρώτη μέρα δεν υπήρχε ήλιος. Ο ήλιος στην γέννηση αναφέρεται την τέταρτη ημέρα. Οπότε για ποιες 24 ώρες μέρες μιλάμε. Βέβαια. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ας μην το θίξουμε. Όχι, τώρα, μα οι θεολόγοι μιλούν για συμβολισμούς πλέον και ακριβώς ο χρόνος είναι αλλιώς. Ο περισσότερος κόσμος και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι πολύ ανοιχτό στο θέμα, δέχεται τη διεπιστήμη. Είχα λάβει, επειδή αρθρογραφώ στο περιοδικό Ιδράση, μας είχα λάβει έτσι κανένα δύο επιστολές διαμαρτυρίας, ένας κύριος και ας πούμε δύο-τρεις θεολόγοι που λένε πώς τα λες αυτά, είναι σαν να υποστηρίζεις την εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι μια άλλη ιστορία πονεμένη, η οποία δεν εξηγεί τόσο μακριά και να κάνεις την, όπως την φαντάζονται οι υποστηρικτές, η αθεϊστική εξέλιξη χωρίς βοήθεια αυτό. Χρειάζεται όχι το χρόνο που υπάρχει γη, να βάλεις 1 με 50 μηδενικά πλάι του φορές. Την ηλικία της γης δεν θα μπορέσει να κάνεις αυτά που λένε ότι έγιναν στην τύχη. Δεν μπορείς. Οπότε δεν είναι, εφόσον το δείχνει η επιστήμη, ο Θεός έτσι θα δουλέψει. Τα κάνει συστηματικά. Να σου πω και κάτι. Αυτός ο Θεός είναι ανώτερος από τον Θεό που κάθε μέρα έκανε και μια διορθωτική ενέργεια. Δηλαδή, την πρώτη μέρα έφτιαξε κάτι. Εντάξει, τώρα πρέπει να ξαναεπέμβω, να διορθώσω τα πράγματα, να φτιάξω κάτι καινούργιο. Την άλλη μέρα πρέπει να ξαναεπέμβω, να βγάλω τη ζωή από τις θάλασσες. Ο Θεός ο οποίος τα πρόβλεψε όλα από την αρχή, αλλά τα επιβλέπει, διότι λέει ο πατήρ μου εργάζεται ως άρτη, εργάζεται ο Θεός στη δημιουργία, είναι πολύ ανώτερος από τον Θεό που κάνει συνέχεια επεμβατικές κινήσεις και διορθώνει δηλαδή αυτά. Δηλαδή μπορέσει να φτιάξει την πρώτη μέρα στην αρχή, μετά να φτιάξουμε και τη δεύτερη μέρα, όχι. Λένε οι επιστήμονες, επειδή είπατε και το Big Bang στην αρχή, ότι με την έναρξη της δημιουργίας, με τη μεγάλη έκρηξη, υπήρξαν οι στοιχειώδεις σταθερές, τώρα αυτό μπαίνουμε σε υψηλή φυσική, δεν είναι να κουράσουμε τους ακροατές. Οι στοιχειώδεις σταθερές των αυτών που λέμε παγκοσμίων σταθερών, ταχύτητας του φωτός και μερικές άλλες, ήταν τόσο λεπτά ρυθμισμένες, που αν ήταν ενδιαφέρον για κάποιο δεκαδικό ψηφίο λιγάκι, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ζωή μετά. Δηλαδή ο Θεός τα πρόβλεψε όλα από την αρχή. Και ο Άγιος, επειδή ανέφερε και τη λέξη εξέλιξη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει ότι ένα καρύ κατέβαλε τα σπέρματα της δημιουργίας. Δηλαδή τις αιτίες. Ο Θεός ακαριέα έκανε τη μεγάλη έκρηξη και κατέβαλε τα σπέρματα της δημιουργίας, που είναι η φυσική νόμη, είναι τα στοιχειώδη σωμάτια, τα σπέρματα. Αλλά μετά το πώς τα άλλα εξελίχθηκαν να φτάσουν εδώ που φτάσανε, είναι στο σχέδιο του Θεού. Δεν μπορεί η επιστήμη να το εξηγήσει. Έχουμε θεωρία της εξέλιξης. Αλλά πώς φτάσαμε στο πρώτο κύτταρο και πώς δημιουργήθηκε η ζωή, αυτό είναι εντελώς εκτός η επιστήμη. Δεν μπορεί να πει τίποτα ακόμα. Βέβαια. Πάντως με τη γνώση της επιστήμης, κύριε Πετρουλά, ήρθατε κοντύτερα στη θεολογική γνώση, έτσι. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε. Θα σας πω κάτι γενικό που έχω παρατηρήσει, γιατί έτσι τελευταία κοιτούσα και την τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά. Σιγά σιγά η επιστήμη έχει αρχίσει και έχει πιάσει τον άνθρωπο. Βλέπετε, ξεκίνησε από την υλική δημιουργία, μετά πήγε στη, έλεγαν το σύμπαν είναι αιώνιο, και για να αναφερθούμε πάλι στη μεγάλη εξέλιξη, το τέλος του 1920 βγήκαν οι πρώτες θεωρίες που έλεγαν όχι, το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, αλλά έγινε από μια πρωταρχική έκρηξη, και μάλιστα αυτό το είπε ένας ευέλγος πάστορας, ο Λεμέτερ. Και το 1964 δύο Αμερικανοί επιστήμονες, Πεζίας και Άρνων, ανακάλυψαν αυτό το αρχαίο φως από τη μεγάλη έκρηξη, το οποίο πλέον έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, είναι στα μικροκύματα, και ξέρουμε τα μικροκύματα από τους πρώτους μικροκυμάτων, και κυκλοφορεί στο σύμπαν. Έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό, κύριε Πετρουλέα, μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό το ακαριέα που μας είπατε προηγουμένως του Αγίου Γρηγορίου Νήσι, μου θυμίζει πολύ αυτό το Big Bang, ας πούμε, γιατί ήταν έξαφνο και αυτό, και που είχε τα σπέρματα μέσα. Αλλά θα ήθελα να μας το αναλύσετε εσείς καλύτερα. Κοιτάξτε, το ακριβές χωρίο δεν το έχω πρόχειρο να σας το πω πώς ακριβώς το λέει. Κάπως έτσι το Άγιος Γρηγόριος Νήσι, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Βεβαίως
Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε αυτό το μεγαλειώδες βιβλίο, την Εξαήμερο, που εκεί έχει πολλές αλήθειες, και επειδή είπαν πάλι το Big Bang, λέει, εάν αναποδύσεις, αν περπατήσεις ανάποδα δηλαδή, θα βρεις την αρχή του κόσμου. Και κάνω μια αναλογία στο βιβλίο, οι επιστήμονες όταν βρήκαν το φως αυτό, το αχνό, τα μικροκύματα, τη μικροκυματική ακτινοβολία, το σύμπαν, είναι σαν να αναπόδυσαν βαδίζοντας πάνω σε μια ακτίνα φωτός. Με οδηγό αυτή την ακτίνα φωτός βρήκαν την αρχή της δημιουργίας και είπαν ήταν πριν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αναποδύσοντας με οδηγό μια ακτίνα φωτός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει το αναποδίζοντας. Αν αναποδύσεις και προσπαθείς θα βρεις την αρχή της δημιουργίας. Λοιπόν, επιστεύω στον Άγιο Γρηγόριο, ο Μέγας Βασίλειος είπε αυτά. Να κάνω και μια παρένθεση, αν με επιτρέπετε, που μπορεί μερικοί έτσι λίγο να μπερδευτούν. Ο Θεός απεκάλυψε στους πατέρες Εκκλησίας, στους αγίους ανθρώπους, αυτούς που έχουν επικοινωνία μαζί του, τους απεκάλυψε τις αλήθειες που δεν θα μπορούσαμε να τις ανακαλύψουμε μόνοι μας. Όμως δεν τους απεκάλυψε την επιστήμη. Δεν είπε στο Μέγα Βασίλειο, ξέρεις, θα έρθει κάποτε η εποχή που θα είναι άτομα, στοιχειώδη σωμάτια, ότι θα είναι η ατμόσφαιρα αποτελεί από οξυγόνο και αυτά. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου η επιστήμη πίστευε ότι τέσσερα είναι τα συστατικά της δημιουργίας. Φως, αέρα, φωτιά, γη, τέσσερα συστατικά. Και από αυτά, αυτό χρησιμοποιεί και ο Μέγας Βασίλειος. Όταν πρόκειται για επιστημονικές συμβουλές, στην ιατρική παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί τις γνώσεις εποχής του. Ένας σύγχρονος γιατρός δεν θα ανατρέξει στο Μέγα Βασίλειο για να μάθει πώς θα κάνει την εγχείρηση. Όμως, όταν φτάνουμε σε τέτοιες αλήθειες, αποκαλυπτικές αλήθειες, δεν είμαστε εκεί για να τα ζήσουμε αυτά. Και είναι πολύ δύσκολη η επιστήμη να φτάσει εκεί. Όταν πάλι αναφερόμαστε σε οντότητες που δεν είναι υλικές, όπως ο νους, η ψυχή, αυτά καταφεύγουν στους πατέρες. Όσο και αμόρφο και να ήταν κατά κόσμο, επειδή έχουν θεϊκό φωτισμό και οι αλήθειες τους είναι αξεπέραστες. Δηλαδή, όταν φτάνει κανείς σε τέτοια σημεία, και σήμερα η επιστήμη έχει φτάσει, μελετάει τον εγκέφαλο και αρχίζει να διαρωτάται, υπάρχει κάτι πέρα από τον εγκέφαλο ή είμαστε μόνο ο εγκέφαλός μας. Εκεί καταφεύγουμε συνηπτικούς πατέρες και λένε πολύ υψηλές αλήθειες. Πραγματικά σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, έχω εντυπωσιαστεί από τον υψηλό λόγο της θεολογίας σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει υψηλό λόγο η θεολογία όταν πρόκειται για πρακτικές, ας πούμε πόσο γρήγορα θα φτάσει η σελήνη, πόσο απέχει ο ήλιος από τη γη και αυτά. Αυτό δεν το ξέρει η θεολογία. Η θεολογία όμως μας λέει αυτά που δεν μπορεί να ανακαλύψει η επιστήμη. Με αυτή την παρένθεση έκλεισε, ήταν λίγο μεγάλη, να επιστρέψουμε στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Βεβαίως, αυτό με το ακαριέα έτσι. Σχολιάζει το «και είπε ο Θεός», που είναι τα αλληλεπάλια, «και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως», «και είπε ο Θεός εξαγαγία του τα είδα τα και ζώα και πτηνά». Λοιπόν, και λέει «όταν δε φωνήν επί Θεού λέγομεν, ου διαφωνητικών οργάνων εκπεμπόμενων ψόφων, των θείων λόγων ομέν, αλλά την εντοθελήμα, τη ροπή, την ίδια προστάγμα». Δηλαδή την επιθυμία του Θεού, τη βούληση του Θεού που γίνεται υλοποίηση. Και λέει, βγαίνουν τα λόγια από το στόμα του Θεού, και τα λόγια βεβαίως δεν έχουν την έννοια που δίνουμε στα δικά μας λόγια. Και τα λόγια του Θεού δεν θα επιστρέψουν σε αυτόν παρά μόνο όταν πραγματοποιήσουν αυτά. Δηλαδή οι εντολές του Θεού θα επιστρέψουν μόνο αφού πραγματοποιήθηκε αυτό που είπε ο Θεός. Και ο λόγος του Θεού είναι ο μόνος που ενεργεί και πάνω σε ύλη, που ο λόγος των Αγίων επιδρά πάνω στην υλική δημιουργία, κάνουν θαύματα. Ο λόγος του Θεού επέδρασε και σε ύλη πριν τη δημιουργία. Δημιούργησε ύλη από το τίποτα. Είναι πανέσχυρος ο λόγος του Θεού. Και αυτό το λέω όχι χωρίς λόγο, διότι ένα πολύ σοβαρό στατικό θεμελιώδες στατικό της δημιουργίας που ταλανίζει τους άθεους επιστήμονες είναι η πληροφορία. Δηλαδή στη δημιουργία όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ύλη, υπάρχουν φυσικοί νόμοι. Όμως οι φυσικοί νόμοι είναι κάτι άλλο. Είναι εντολές του Θεού, στις οποίες εμείς σου γράφουμε μαθηματικές εξώσεις και μεθαύριο έρχεται ένας Αϊνστάιν και διορθώνει τις εξώσεις του Νεύτωνα και λέει όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι βαρύτητα, είναι κάτι ευρύτερο, έχει να κάνει με το χώρο χρόνο και όλα αυτά, και θα έρθει ένας άλλος Αϊνστάιν στο μέλλον και θα πει μια ακριβέστερη διατύπωση των νόμων. Όμως οι νόμοι είναι γενικότεροι κανόνες που κυβερνούν τη δημιουργία, είναι κάτι άλλο. Τους νόμους ποιος έβαλε? Εντάξει, ας πούμε όλα έγιναν στην τύχη. Μα έγινε μια σούπα εκεί πέρα και βγήκε η πρώτη ζωή. Και τους νόμους που διέπουν τις χημικές αντιδράσεις ποιος έβαλε?
Και είναι και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό. Ένας γενετιστής υπολόγισε πόση γενετική πληροφορία υπάρχει στη δημιουργία και έβγαλε ότι πρέπει να θα χρειαζόταν 10 στην 21η και το μεταφράζω αυτό 1 με 21 μηδενικά υπερυπολογιστές για να αποθηκευθεί η γενετική πληροφορία που υπάρχει στη δημιουργία. Δηλαδή η πληροφορία που λέει στο DNA να κάνει αυτό ή το άλλο, να φτιάξει αυτή την πρωτεΐνη ή να μην τη φτιάξει, αυτό είναι άλλη πληροφορία, αυτό είναι άλλο υλικό, δεν είναι υλικό, δεν είναι ύλη, δεν είναι ενέργεια, είναι πληροφορία. Εκεί πέρα κολλάνε αυτοί. Δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς μπήκε η πληροφορία στη δημιουργία. Συγγνώμη και πάλι παρένθεση. Μας τα λέτε όλα αυτά και πιστεύω ότι και εγώ και οι ακροατές ηλικιούμε μπροστά σε όλα αυτά που μας λέτε, γιατί είναι πέρα από, δηλαδή φοβερά, δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους. Και εσείς που τα ακούτε όλα αυτά, που τα ξέρετε όλα αυτά ως φυσική, ας πούμε, ως επιστήμονας, θα πρέπει να μένετε άναυδος με όλα αυτά τα μηδενικά που μας είπατε προηγουμένως και την πληροφορία, τη γενετική και όλα, όλα είναι πολύ μεγαλειώδη. Δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Είναι πολύ μεγαλειώδη, αλλά και ο άνθρωπος είναι μεγαλειώδης και έχει πρικιστεί από τον Θεό με την αυτεξούσιο και την ελευθερία να διαλέγει και έχει πρικιστεί και με διανοητικές δυνάμεις πολύ ψηλές. Και όταν θέλει να επιχειρηματολογήσει, πάντα βρίσκει διεξόδους. Έχετε δίκιο. Και κάθε φορά προσπαθεί να ξεφύγει ή να αποφύγει το Θεό, διότι ο Θεός σημαίνει και εντολές, σημαίνει και ηθικές υποχρεώσεις, σημαίνει και απολογία κάποια στιγμή. Και προσπαθεί με επιχειρήματα, έχει βάλει, ενώ ο Θεός μας έχει πρικίσει με το λογικό, έχει βάλει τον ορθολογισμό, που δεν είναι ο λογικό ορθολογισμός, είναι ο ορθός λόγος, λέει τα μαθηματικά, πάνω από το λογικό που πρίκησε ο Θεός και αποφασίζει με τον ορθό λόγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μου έρχεται στο νου αυτή τη στιγμή ο επιστήμονας που δεν είναι πλέον στη ζωή, που ήταν και είχε μεγάλη αναπηρία, Ο Χόκινς, ο οποίος ήταν αστροφυσικός, και αυτός ο άνθρωπος δεν, ήταν πεπισμένος, έτσι, είχε δει τι και τι δεν είχε δει στην επιστήμη του. Πώς όμως αυτός ο άνθρωπος, ένας τόσο ευφυής άνθρωπος, δεν μπόρεσε να δει αυτό που μπορεί να βλέπει ένας άλλος επιστήμονας ή ακόμη και ένας απλός άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό με όλη την καρδιά. Τι δεν μπόρεσε να δει, κύριε Πετρουλέα, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, αυτό το έχω σκεφτεί, το έχω φιλοσοφήσει λίγο. Νομίζω ο Θεός, έτσι ας μου επιτραπεί η λέξη, είναι δημοκράτης. Δηλαδή είναι δίκαιος. Δεν δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε ένα με υψηλή διανοητική ικανότητα και περισσότερες ευκαιρίες σπουδών να τον προσεγγίσει από έναν απλό άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί ένας πολύ απλός άνθρωπος έχει την ίδια δυνατότητα να προσεγγίσει το Θεό. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Η επιστήμη είναι λογική. Είναι ορθολογισμός. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σας είπα, αυτό είναι το δράμα της Δύσης που έβαλε τη λογική πάνω από το νου. Βλέπετε ότι η μεγαλύτερη Άγιοι της Εκκλησίας μας, η Παναγία μας, ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος, οι Απόστολοι, ήταν αμόρφωτοι. Δηλαδή ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Στον κάθε άνθρωπο του δίνει τη δυνατότητα μέσα από εκεί, από τα ταλέντα του και τις ιδιαιτερότητες που έχει, του χαρακτήρα του, την οικογενειακή του ζωή, όλα αυτά, να τον προσεγγίσει. Από εκεί πέρα είναι η ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Τώρα, ειδικά για το Χόκινγκ που αναφέρεται, εγώ το δίνω ένα ελαφρυντικό σε σχέση με άλλους. Επειδή ήταν ανάπηρος, πολύ βαριά ανάπηρος, ήθελε έτσι να πρωτοτυπήσει. Πολλές φορές το βλέπει κανείς σε ανάπηρους ανθρώπους, σε ανθρώπους που αισθάνονται ότι αλλιώς θα ήταν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Ήθελε να πει κάτι ώστε να είναι διαρκώς επικαιρότητα. Και λέγοντας ότι δεν υπάρχει Θεός και μπορούμε να εξηγήσουμε δημιουργία, δεν χρειαζόμαστε το Θεό, ήταν διαρκώς επικαιρότητα και πουλούσαν τα βιβλία και αυτά. Μπαίνει εκεί πέρα και ένας μεγάλος εγωισμός και αυτά, δεν τον δικαιολογώ, αλλά εγώ θα του δίνω ένα ελαφρυντικό. Επέρασε πολύ δύσκολη ζωή, ο Θεός θα τα λάβει υπόψη, ο Θεός είναι δικαιοκρίτης. Αλλά είναι και άλλοι, είναι ένας βιολόγος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς,
ο οποίος δεν είναι από τους κορυφαίους βιολόγους, αλλά έχει κάνει πολύ θόρυβο γύρω από τον εαυτό του. Ο Πρωετών είχε χρηματοδοτήσει διαφημίσεις στη λεωφορεία της Αγγλίας και έγραψε κατά πάσα πιθανότητα «Δεν υπάρχει Θεός». Γι' αυτό διασκεδάστε, περάστε τη ζωή σας ευχάριστα χωρίς ενδιασμούς και αυτά. Κάτι τέτοιο είχε διαφημίσει. Αυτός είναι εξελικτικός και υποστηρίζει την εξέλιξη, μη καθοδηγούμενη εξέλιξη. Όλα γίνονται στην τύχη. Χωρίς όμως επιχειρήματα κατά βάση. Κατά βάση, ναι. Σε ένα ποιήμετρο, όταν μιλάτε για το σύμπαν στο βιβλίο σας, το οποίο, όπως ρωτούν οι ακροατές μας τώρα, έχει τίτλο «Σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργίας», φίλοι μας, από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Γράφεται λοιπόν, κύριε Πετρουλέα, ότι το άθεο καθεστώς του Κρούτσεφ διαφήμισε σε όλο τον κόσμο ότι όταν ο Γκαγκάριν επέστρεψε θριαμβευτικά στη γη, διαφήμισε σε όλο τον κόσμο ότι ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό στο διάστημα. Και λέτε ότι 50 χρόνια αργότερα τι έγινε, πείτε μας. Κοιτάξτε, 50 αργότερα, χρόνια αργότερα, είχαν έρθει στην Ελλάδα ένας αστροναύτης, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει 6 μήνες στο διάστημα, διάσημο στη Ρωσία, μαζί με τον εξομολόγο τον αστροναύτο. Καταρχήν να σας πω για τον Γκαγκάριν, για να μην τον αδικούμε. Ο Γκαγκάριν όταν πέταξε στο διάστημα, ο πρώτος άνθρωπος πέταξε στο διάστημα, δηλαδή δεν είναι τίποτα σπουδαίο, έκανε μια παραβολική τροχιά. Παραβολή λέμε στα μαθηματικά κάτι που δεν είναι κύκλος, αλλά είναι σαν τραβηγμένος. Το αυγό κατά κάποιο τρόπο είσαι σαν σχήμα παραβολής. Έκανε μια τέτοια τροχιά, πέταξε έξω λίγο από την ατμόσφαιρα της και ξαναμπήκε στην ατμόσφαιρα και έφτασε στη γη. Αυτό ήταν. Δεν είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά ήταν πρώτη φορά. Πρώτη φορά που βγήκε έξω από την ατμόσφαιρα της γης, που η ατμόσφαιρα θεωρείται ότι σταματάει στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν παγκόσμια επιτυχία, ήταν και ο κομμουνισμός εκεί, ο Κρούτσεφ θέλει πάρα πολύ να το εκμεταλλευτεί, έχει μαζευτεί πολλοί κόσμοι, να υποδεχθεί, έγινε με τιμές, πολύ μεγάλες τιμές έγινε δεκτός εκεί στη Ρωσία. Και όταν ανέβηκε πάνω στην εξέδρα, του λέει ο Κρούτσεφ, είδε στο Θεό στο διάστημα. Ο Γκαγκάριν τότε ήταν 20-22 χρόνια, δεν θυμάμαι πώς ήταν, νέο παιδί. Λέω, δεν τον είδα, αλλά το είπε με απλότητα. Το είδε στο Θεό, γιατί δεν τον είδα. Οπότε ο Κρούτσεφ έδωσε εντολή να γραφεί σε όλες τις εφημερίδες της Ρωσίας και να διαφημιστεί στον κόσμο ότι ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό στο διάστημα. Όμως μαθαίνουμε τώρα ότι ο Γκαγκάριν ήταν και βαπτισμένος και πήγαινε και έβλεπε μια γερόντισσα μοναχή. Και αργότερα, επειδή οι Ρώσοι είχαν καταστρέψει τον ναό του Σωτήρος Χριστού, αυτό είναι μια πολύ σπουδαία ιστορία, κάποια φορά μου την πείτε, δεν ξέρω αν την έχει πει η Πυριακή Εκκλησία, είχαν έρθει το 2011, ήρθαν, αν θυμάμαι καλά, 2011, ναι, ήρθαν εδώ ένας αστροναύτης και ο εξομολόγος των αστροναυτών, τώρα στην Ουρανούπολη που είναι εκεί το μέρος που είναι οι αστροναύτες και εκπαιδεύονται, υπάρχει ναός και έχουν και πνευματικό τον πατέρα Ιώβ Τάλατς, ο οποίος μάλιστα έχει εκπαιδευτεί και σαν αστροναύτης. Ο δε αστροναύτης που ήρθε εδώ, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, μου ζήτησαν να τους παρουσιάσω. Μια στιγμή μια κυρία από κάτω, για ρωτήσε τον, φοβήθηκε όταν πετούσε, πότε φοβήθηκε περισσότερο. Λέει, δεν φοβήθηκα στο διάστημα, αλλά είμαι και ψάλτης στην εκκλησία και φοβόμαι όταν διαβάζω τον Απόστολο μην κάνω λάθος. Αυτός ήταν ο φόβος του. Με κάνει εντύπωση αυτή η ευλάβεια του ανθρώπου. Δηλαδή τώρα ο Θεός δοξάζεται μέσα των αστροναυτών και έχουν και πνευματικό. Και μάλιστα κάνουν και αγιασμό των διαστημοπλοίων πριν φύγουν για το διάστημα. Επειδή είναι το τελευταίο μέρος του βιβλίου, νομίζω ότι είναι και το πιο δυνατό. Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, οι οποίοι καθορίζουν, ας πούμε, πώς κινούνται τα σώματα, αλλά πέρα από αυτούς υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Και ρώτησαν κάποτε τον Γέροντα Παΐσιο τι διαφέρουν οι φυσικοί νόμοι στους πνευματικούς. Οι φυσικοί νόμοι λένε ότι αν πετάξει μια πέτρα ψηλά θα πέσει κάτω στη γη. Οι πνευματικοί νόμοι λένε αν σηκώσει τον εαυτό σου πολύ ψηλά με την υπερηφάνεια και ο Θεός επιτρέψει να αρχίσει να πέσεις, αν πεις Θεέ μου, συγχώρεσέ με, τότε θα βάλει τα χέρια και θα σε πιάσει και θα πέσει απαλά. Αυτά είναι τα σπλάχνα του Θεού, αυτή είναι η πνευματική νόμη. Και θέλω να κλείσω με το εξής, επειδή πολλοί ρωτάνε τι υπήρχε πριν από τη μεγάλη έκρηξη. Αυτό έτσι το τελειώνω το βιβλίο. Λέω, η μεγάλη έκρηξη της αγάπης του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο και εμάς. Και έστειλε τον γιο του στη γη.
Πολύ ωραία. Αυτό ήταν ένα θαυμάσιο κλείσιμο, κύριε Πετρουλέα. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για όσα ακούσαμε σήμερα. Καλό, εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω μερικά από αυτά που μου αρέσουν. Έτσι, να είστε πάντα καλά. Φίλοι μας, να πούμε ότι το βιβλίο έχει τίτλο «Σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργίας», για σας που ρωτάτε, του Βασίλη Πετρουλέα, από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Πετρουλέας, διδάκτορ φυσικός, τέος διευθυντής ερευνών στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος. Έχει ασχοληθεί με θέματα φυσικής, στερεού και χαμηλών θερμοκρασιών, βιοανόργανης χημίας και βιοφυσικής. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε τακτικός κριτής αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων έχει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Μας είπε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θέλει να τα σκεφτούμε, θέλει να τα αφομοιώσουμε, γιατί τα νοήματα ήταν πολλά. Αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχουν και αργότερα στο μέλλον εκπομπές ακόμη με πολλά ερωτήματα και από εσάς. Εδώ, φίλοι μας, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.